τραγουδιστές. Ναι. Βάλε τον Αντώνη Ρέμο μέσα Χάλια Καστάνη. Κάτσε, τι τον Αντώνη Ρέμο τώρα. Δεν είναι να πεις ο πιο σεξι Έλληνας τραγουδιστής που υπάρχει. Βάλαμε το Ρουβά. Δηλαδή... Έβαλε το Ρουβά και μετά και μου βάλετε το Μύρο να στρατεί. Ο Μύρο να αρέσει πάρα πολλέ κοπέλε. Και ο Αντώνη αρέσει. Ούστα είναι. Δεν μου βάλανε τον Γιώργο το Σαμαρά. Το μακρύ μαλλί με ποιο Σαμαρά. Αχ, θα ποδοσφαιριστή. Όχι, τον ποιο? Τον πρωθυπουργό. Τον Γιώργο με το μαλλί. Δεν προλαβαίνει τώρα λούζε. Τον Γιώργο με το μαλλί. Α, τον ποδοσφαιριστή λε στην εθνική. Του είχα πάρει πάνω μου του ποδοσφαιριστέ και βάλαμε τον Τζόρβα που είναι έτσι clean cut αγόρι. Clean cut, είδε γιατί είναι το Κέμπριτζ. Αυτόν ήθελα τον έβαλε. Τον έβαλε. Αλλά εγώ ω αγόρι νιώθω ότι υπήρχαν κάποιε απουσίε. Εδώ αφήσαμε απ' έξω το μαρτάκι και δεν το καταγγέλει. Επίτηδες, επίτηδες. Για να μην πει γιατί είναι πανέμορφο, αλλά δεν τον λες και καθόλου. Άλλο ωραίο, άλλο σεξ. Ακριβώς. Ναι, θα τα λέμε. Δηλαδή, γι' αυτό λέω εγώ ο Στάνκογλου και στηρίζω. Γιατί ο Στάνκογλου είναι και το πώς κοιτάει, το στυλ, το look, τη αγριάδα. Για πες το εσύ που έχεις πολλές λέξεις στο λεξιλόγιο σου. Για πες μας, τι είναι ο Στάνκογλου για αυτό το τραβηχτικό. Ναι. Πες το με το λεξιλόγιο σου, φοβερό. Τι ευθύνη είναι αυτή που μου βάζεις. Και δεν μπορούμε να τα πούμε. Τι είναι η ευθύνη, τι έχει ο Στάνκογλου, που εγώ θα σα. Εσύ τον διαλέξατε. Είναι αγρίμι, είναι σκοτεινό. Αγρίμι, σκοτεινό. Έχει μια ματιά ισχύρια. Τον έχουμε δει χίλια πράγματα. Σκοτώνει, δεν σφάζει, να κάνει. Σκοτεινό, ξέρει και μια μπουφλα. Κοίταξε, είναι λίγο άτακτο και αψυχολόγητο ο Γιάννη. Άτακτο. Άτακτο. Ωραία, σα είπα να δώσουμε το 13 πάσα να μα βγάλει λίγο. Όχι αλήτη ο άνθρωπο. Άτακτος. Είναι άτακτος, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρεις ακριβώς την κίνησή του ποια θα είναι. Δηλαδή εκεί που είναι όλα... Απρόβλεπτος. Απρόβλεπτος, ναι, απρόβλεπτος. Εκεί που όλα τα έχει στρώσει, μπορεί να κάνει κάτι και να σε εκπλήξει. Ρωτώντας... Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το μυριστεί μια γυναίκα περισσότερο, ε. Ναι, βέβαια. Ρωτώντας πάντως κορίτσια, αρέσει πάρα πολύ ο Τότσικας γιατί έχει βγάλει το προφίλ του πιστού. Άκου να δει. Μια έρευνα αρέσει. Μην του πιστού τραβάει τα κορίτσια. Σα φουγκάρι. Παιδιά, να πούμε ότι είναι ωραίο παιδί, όχι βγάλει το προφίλ του πιστού, αλλιώ να πάρει ένα ρεκόρ. Αρέσει κι αυτό. Όχι, γιατί ρε. Και αυτό ξέρει τι πιστό είναι, δεν φεύγει από πολύ. Και όμορφο πολύ. Είναι πολύ ωραίο αγόρι ο Αποστόλη. Βάλτε και το κλέτσο μέσα, ρε παιδιά. Επειδή έγινε δήμαρχο, δηλαδή τον πετάμε από τη λίστα. Τον Αποστόλη τον κλέτσο. Βάλαμε το σοβίτι να καθαρίσετε εσεί που έρχεται με πούλμαν τώρα από τη Λαμία. Θα σα δει όλα. Βεβαίως, τον Αποστόλη τον κλέτσα τον ξεχάσαμε. Δεν υπάρχει, είναι η επιτομή. Εδώ λέτε, έρχεται να μα δει. Είναι η ότι ξεκινάει με πούλμα τώρα από πάνω από όλα. Εδώ δεν βάλαμε τον Τζοχατζόπουλο, ρε παιδιά, που είναι άντρακλα. Ποιον είπε, τον Τζοχατζόπουλο. Ποιο Τζοχατζόπουλο. Αυτό μου ξέρει. Όλοι νομίζαμε κάποιον άλλο, αλλά λέω ή τον Άκη. Λοιπόν, φέρτε ένα μπουκάλι παγωμένο νερό στο κορίτσι να πει να συνέλθει. Πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε. Παναγιά μου, Παναγιά μου. Μαρίζα Κόρ, 1978. Θα το συζητά. Εμένα θα μου πει και συζητά. Και έχω βάλει και το, πώ το λένε, το πλακέτο παπούτσι. Τώρα που είσαι ήλιο. Έλα τώρα. Και νερό, νερό. Yeah,